Το κλίμα στην Επιτροπή Θεσμών είχε φορτιστεί πριν αρχίσει η κατάθεση στη Μητριάδη, καθώ σε δύο ψηφοφορίε η πλειοψηφία είπε όχι σε ανοιχτή συνεδρίαση τη Επιτροπή και όχι σε βία η προσαγωγή των τριών επιχειρηματιών που είχαν κληθεί και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σχετίζονται με το Πρέντατορ. Για ακόμη μια φορά έπεσαν στο κενό οι προσπάθειε τη αντιπολίτευση να εκμεταλλευτούν την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριο Δημητριάδη και ήρθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και έδωσε απάντηση σε όλα. Συντήρησε το κλίμα τη ομερτά και έγινε ξεκάθαρη η πρόθεσή τη να μην πέσει φω στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στη διασύνδεση ΕΙΠ και Predator και τις πολύ πραγματικές ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει σε απόλυτο σκοτάδι άνομες ενέργειες όπως η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών ε, άνομε ενέργειε που οφείλονται είτε σε κρατικέ υπηρεσίε είτε σε ιδιώτες. Πέντε δεν και μια επίκληση στο απόρριτο χαρακτήρισαν την εξέταση του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίο δήλωσε πω ο Πρωθυπουργό δεν γνώριζε για τι από την ΑΥΠ. Τι απάντησε λοιπόν ο Γρηγόρη Δημητριάδη, Ότι δεν γνώριζε για παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Επικαλέστηκε μάλιστα το απόρριτο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ότι δεν το κυβέρνηση. Ότι δεν έκανε ο ίδιο με του κυρίου και Μπίτσιο, ενώ δεν γνώριζε τον επιχειρηματία Ταλ και ότι δεν πήγε ποτέ στο ΚΕΤΙΑΚ ούτε γνώριζε στελέχη του. Αυτή η άγνοια πάντω που δήλωσε ο κ. Δημητριάδη για το ΚΕΤΙΑΚ, που με βάση τα δημοσιεύματα αποτελούσε το κέντρο λειτουργία του Πρέντατορ και είναι κομμάτι τη ΕΙΠ, εξόργησε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίο του ζήτησε το λόγο. Με βάση το ΦΕΚ του 2021, είχατε την ευθύνη έγκριση του κανονισμού λειτουργία του ΚΕΤΙΑΚ. Όταν εγώ είχα την ευθύνη του ΕΟΠΗ και ενέκρινα τον κανονισμό παροχών του, ήξερα πού κλάνε τον μπαρμπούνι στον ΕΟΠΗ. Εσύ δεν ξέρει τίποτα και κανέναν για το ΚΕΤΙΑΚ και την ίδια στιγμή που δεν ξέρεις κανέναν και δεν έχεις πάει ποτέ εκεί, πώς είσαι κατηγορηματικός ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ το Predator. Επιμένουν η πλειοψηφία της όλα στο σκοτάδι, τίποτα στο φως. Για δε την υπόθεση ΚΚΕ όλοι τους ομονοούν σε ένα πράγμα, στο θάψιμο της υπόθεσης. Του αλληλοεκβιασμού και τι συμφωνίε κάτω από το τραπέζι, δυστυχώ, τι πληρώνει η πατρίδα και η δημοκρατία.